από την βασική σας συνιστόσα, τον εκπρόσωπο της βασικής σας συνιστόσας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που υποστηρίζεται από σκοτεινά κέντρα. Είχα μια απορία. Ποιο είναι αυτό το κέντρο, το επικοινωνιακό, που αναμεταδίδει αυτές τις αθλειότητες? Ότι τάχα, μου λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζεται από διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια, και ξέρετε, αν το μας υποστηρίζαν τόσο πολύ αυτά τα κεφάλαια, θα είχαμε καταφέρει και εμείς εδώ να έχουμε άλλου είδους δυνατότητες παρέμβασης στο παιχνίδι το επικοινωνιακό. Αλλά ξέρετε γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για το λόγο του ότι είναι οξύμορο, αδιανόητο, ύβρις να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις που αντιστέκονται σε αυτή την πολιτική, αυτοί οι οποίοι ευνόησαν τους κερδοσκόπους με τις επιλογές τους. Και αναρωτιέμαι, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ευνόησαν τους κερδοσκόπους των χρηματαγορών? Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει το μνημόνιο, ή αυτοί που βγαίνανε και δηλώναν ότι η χώρα είναι τιτανικός κάθε φορά που έβγαινε να δανειστεί στις χρηματαγορές? Και αναρωτιέμαι, ποιοι ήταν αυτοί που ευνόησαν τις κερδοσκοπικές αγορές και τα γεράκια των χρηματαγορών? Αυτοί που βγήκαν στις πλατείες φωνάζοντας όχι άλλες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, ή αυτοί που κάναν παιχνίδια με το ΤΑΦ-3 που το κάναν ΤΑΦ-10 και εσείς τότε κάνατε ερώτηση, ήσασταν αμαρτωλός τότε, κάνατε ερώτηση στον Πρωθυπουργό? Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι ήταν αυτοί που ευνόησαν τους κερδοσκόπους για να τους στηρίζουν τώρα και να μας δίνει, να μας χρηματοδοτεί την παρουσία μας στις ΗΠΑ, κερδοσκόποι? Αυτοί που κάναν το PSI, ή εμείς που αντιστεκόμαστε? Αλλά επειδή η αριστερά γνωρίζει και από Χαλκία και από Λάσπη και από βρώμικες επιθέσεις, εγώ ήμουν μικρός, αλλά γνωρίζω τι έγραφαν τότε ορισμένες φυλάδες για το Φλωράκι και τον Κύρκο, για τα κότερα που έχουν. Εντάξει, Αλέκα, είχαν τους πληροφοριοδότες. Εντάξει, θα σε ρωτήσω να μάθω. Αλλά και εσύ μην παρεμβαίνεις να συγχειροκροτάει η δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου τώρα.